Μην πάρετε δάνεια. Μην πάρετε δάνεια με τίποτα. Εάν πάρετε δάνεια, είσαστε όμοιροι του συστήματος του εκβιασμού. Σώστε λοιπόν λίγο την αξιοπρέπειά σας, αμυνθείτε και μην ασχολείστε με όλα αυτά. Σας δίνουν δάνεια να είστε πάντα χρεωμένοι για να μπορούν να σας ελέγχουν. Κορόιδα και θύματα. Πηγαίνετε να πάρετε δάνειο με 9% που αν κάποιος από εσάς έχει κάτι, το υστέρημά του, αυτό που φυλάμε για τον γιατρό, παίρνει λιγότερο από 1%. Και θα πάνε να πάρετε με 9% διακοποδάνειο για να πάτε κάπου διακοπές και ξεφλίστε σε 72 μήνες. Έχετε σκεφτεί 72 μήνες πόσο είναι? Οι 72 μήνες είναι 6 χρόνια. 6 χρόνια δηλαδή, τι θα κάνετε, θα πάρετε διακοπές του χρόνου ή θα πάρετε άλλο δάνειο του χρόνου? Και ποιος το δώσει, και του παραχρόνου, και του παραχρόνου. 6 χρόνια λοιπόν υπονομεύετε το μέλλον σας. Φυλακίζετε το μέλλον σας. Μα είναι δυνατόν να σας τόσο δυστυχή στο μυαλό? Επιτέλους, μην μπίθεστε. Πρόκειται περί εγκληματιών. Πρόκειται περί ανθρώπων που θέλουν να σας πάρουν όχι τα λεφτά που δεν έχετε για να δανειζόσετε, δεν έχετε, να σας υποθηκεύσουν και το μέλλον. Διαγράψα ποια κουβέντα θέλετε από τότε. Από το 3, όχι 13. Από το 3. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν αναμενόμενα για εκείνον που ήθελε να τα δει. Αλλά κανείς δεν μίλαγε. Δηλαδή μόνο ο Καρατζαφέρης τα βλέπε. Μόνο ο Καρατζαφέρης που είσαι καμπανάκι. Όχι. Ο Καρατζαφέρης ήταν μέσα στο σύστημα. Εγώ δεν έπαιξα τότε το 2000 9,5 δις δραχμές. 9,5 στο χρηματιστήριο. Θα σας πω εγώ ποιοι έπαιξα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έπαιξα μια φορά. Θα πω εγώ. Κάποιος σας άκουσε. Σας άκουσε. Πήρε το μήνυμα και εκποίησε μετοχές και ομόλογα αξίας 61 εκατομμυρίων δραχμών. Τα εκποίησε. Μπράβο, και άνθρωπος. Σώθηκε άνθρωπος. Σώθηκε. Με άκουσε. Σας άκουσε, ναι. Ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Αμπά. Ναι, ναι. Τι είναι αυτό που μου λες? Αυτός. Ναι. Δηλαδή τι έκανε, έσωσε την πάρτη του και άφησε. Στάσουμε, ωραία, Χάρη. Δεν τα έχουμε αυτά. Πρέπει να μην μου λες σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, ο Καραμανλής εκεί την εποχή πήρε 61 εκατομμύρια από το χρηματιστήριο και άφησε τον κόσμο να πνιγεί. Έτσι. Δεν έκανε σινιάλο, βγάλε τέτοιο τύπο να πει στον κόσμο. Στου οπαδού, στα θύματα, του καχόλου, αυτό που τον κάνανε πρωθυπουργό. Την δική του περιουσία. Την δική του περιουσία την έσωσε. Την έσωσε. Ωραία, παιδί μου. Μάλιστα. Κάποιος άλλος εμφανίζεται 31/12/99 να έχει μετοχές αξίας 134.130.000 δραχμών με πλέον αγορές κατά το 2000 ύψους 9,4 δισεκατομμυρίων δραχμών και με την ένδειξη χρέωση σε παρένθεση. Ξέρεις τι είναι χρέωση? Αέρας. 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 Μετοχής αέρα. Έτσι πατέρα. Ακριβώς. Αέρα. Πατέρα. 9,4 δισεκατομμύρια. Ξέρετε ποιος είναι αυτός? Χρηματιστής. Τι είναι αυτός? Τι μπορεί να είναι? Χρηματιστής. Δεν ξέρω. Πολιτικός αρχηγός είναι ο κύριος Καμένος. Τι έκανε? Ο κύριος Καμένος. Και πού βγήκε 9,5 δισεκατομμύρια ο Καμένος? Πότε δούλεψε η ζωή του για να έχει 9,5 δις? Τι είναι αυτά που μου λες, μάλλον? Από τον πατέρα του. 9,5 δις. 9,5 δις δεν μπορεί να τα έχει από πουθενά. Α, είναι τότε που είχε γίνει αυτό στο καφενείο της Βουλής το παράτημα του χρηματιστικού γραφείου Καμένος. ΕΛΔΕ. Που έμπλεξε ΕΛΔΕ. Και ο Φουκαράς ο Γιακουμάτης και ακόμα τρέχει. Η ΕΛΔΕ. Εσείς που δεν ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Να τα μαθαίνετε. 9,5 δις. Αέρα. Αέρα λέει αέρας. Ο κύριος Φιλαράτης. Ο κύριος αέρας, βέβαια. Αυτά είναι στοιχεία. Δεν τις είχε. Αυτά είναι στοιχεία από το πόθεν έσχες που βρήκε, έτσι. Για να ξέρουμε.